Καλό είναι πριν ξεκινήσουμε μία έρευνα να αξιολογούμε πάντα πολύ καλά τον περιβάλλοντα χώρο. Δηλαδή τις συνθήκες που υπάρχουν εκεί που θέλουμε να ανιχνεύσουμε. Έτσι θα καταλάβουμε και τον εξοπλισμό που χρειαζόμαστε για να κάνουμε μια σωστή έρευνα, αλλά και τις συνθήκες που επικρατούν για να καταλάβουμε τις τεχνικές που πρέπει να κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό πριν ξεκινήσουμε μια έρευνα να αξιολογούμε πρώτα πόντο-πόντο το έδαφος που θέλουμε να κάνουμε ανίχνευση. Αυτόν τον τρόπο θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τις τεχνικές που πρέπει να ακολουθήσουμε, αλλά και τον εξοπλισμό που πρέπει να έχουμε μαζί μας. Σε πολλές περιπτώσεις, μια έρευνα μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο με έναν τοπικό ανιχνευτή και σε άλλες περιπτώσεις να χρειαστεί πολύ μεγαλύτερος εξοπλισμός, όπως ανιχνευτές αποστάσεων, ραδοσκοπικά όργανα και ίσως και κάποια γεωφυσικά, για να πάρουμε ανάλογες εικόνες εδάφους. Μια έρευνα ξεκινάει πάντα από την αξιολόγησή της, από την πρώτη στιγμή που θα δούμε τον περιβάλλοντα χώρο. Εκεί θα πρέπει να προσέξουμε με κάθε λεπτομέρεια τις συνθήκες που υπάρχουν στο έδαφος, από τα πετρώματα, από τη βλάστηση που υπάρχει και από τις συνθήκες τις ατμοσφαιρικές. Έτσι θα μας διασφαλίσει το να κάνουμε μια ποιοτική έρευνα και σίγουρα αν υπάρχει κάποιο κρυμμένο αντικείμενο να μην χάσουμε την ευκαιρία να το ανακαλύψουμε. Για να κάνεις μια σοβαρή και ποιοτική έρευνα σίγουρα χρειάζεται να υπάρχει μια ομάδα η οποία θα έχει γνώσεις και ο καθένας θα έχει το δικό του κομμάτι να αναλάβει στην έρευνα. Σε πολλές περιπτώσεις η σύνθεση των ατόμων που έχουμε δίπλα μας είναι και αυτή που θα φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα.